Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά και από μένα σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ για την υποδοχή, αλλά και για την αναλυτική ενημέρωση πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Αν πριν μερικά χρόνια η επιλογή για τους περισσότερους ήταν η αναμονή, μήπως έρθει κανένας καινούριος σωτήρας, μήπως κάτι γίνει, επειδή πίστευαν ίσως ότι τα δύσκολα, δηλαδή η οικονομική κρίση, η πανδημία μετά, ο πόλεμος που ήρθε, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, όπως ήρθαν έτσι και θα περάσουν κάποια στιγμή. Τώρα η επιλογή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η συμπόρευση, η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες στο δρόμο της πραγματικής ανατροπής, γιατί τα δύσκολα γίνονται συνεχώς όλο και χειρότερα. Φίλες και φίλοι, νομίζουμε ότι τώρα πλέον ήρθε η ώρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν αυτό που ίσως μέχρι χτες, μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμα σκεφτεί. Ίσως άλλοι το είχαν απορρίψει ή το είχαν αναβάλει για να το κάνουν πράξη στο μέλλον. Δηλαδή να συμπορευτούν στους αγώνες με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, σε όλες τις μάχες και στις εκλογές με τη στήριξη του ΚΚΕ. Δεν ζητάμε να συμφωνήσετε σε όλα, όλοι και όλες μαζί μας. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε πως αυτό που επήγει σήμερα είναι να αφήσουμε στην άκρη την παραλυτική λογική της αναμονής, να μπούμε μπροστά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που χρειάζεται είναι τελικά να γίνει ο ίδιος ο λαός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ιδιαίτερα που όλοι σήμερα, τα άλλα κόμματα κυρίως, που θέλουν να κρατήσουν την κυβερνητική σκυτάλη, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ή να την πάρουν ξανά αυτή την τετραετία, όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, και από κοντά αυτά που θέλουν να μοιραστούν μαζί τους αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, όπως το ΠΑΣΟΚ, μαζί με όλα τα διάφορα επιτελεία του συστήματος, ζητούν από το λαό μας για μια ακόμα φορά να ξανακάνει υπομονή. Γιατί όπως λένε, όλα όσα ζήσαμε είναι μια άσχημη συγκυρία, η οποία τέλος πάντων θα αποτελέσει μικρή παρένθεση, σε λίγο θα κλείσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε στο εξής, χωρίς να συμφωνάμε σε όλα μεταξύ μας. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που επήγει σήμερα είναι τελικά να αφήσουμε στην άκρη αυτή την παραλυτική λογική της αναμονής, να μπούμε μπροστά. Μπορούμε να συμφωνήσουμε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να γίνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ακριβώς γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα και το επαναλαμβάνουμε και σε όλες τις ομιλίες και ήδη εγώ το είπα 2-3 φορές κάνοντας αυτή την εισαγωγική ομιλία. Γιατί ακριβώς όσα ζούμε σήμερα, όσα όλοι σας είπατε μόλις πριν λίγο από αυτό εδώ το βήμα, είναι η κανονικότητα. Είναι η κανονικότητα δηλαδή ενός συστήματος που δεν μπορεί πλέον να διαχειρίζεται τα αδιέξοδά του με τον τρόπο που το έκανε σε παλιότερες εποχές, σε παλιότερες περιόδους. Είναι δηλαδή η κανονικότητα, εντός εισαγωγικών καταλαβαίνετε αυτό, ενός συστήματος που στερεύει από επιλογές, στερεύει και από διαχειριστικά μοντέλα, προκειμένου να διαιωνίζει την κυριαρχία του και να χειραγωγεί έτσι τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Γι' αυτό γίνεται ολοένα και πιο επιθετικό προς το λαό μας, το κίνημά του, τους αγώνες του, γίνεται πιο επικίνδυνο, πιο αντιδραστικό σε όλα τα επίπεδα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης σήμερα μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα του, να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα,
να δράσει και να πράξει αναλόγως. Δηλαδή να στηριχτεί στα δικά του χέρια, στο δικό του αγώνα, γυρίζοντας την πλάτη και σε παλιούς και σε νέους δήθεν μεσίες που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν τη ζωή του από το κακό στο χειρότερο. Και εδώ στην Καλαμαριά, όπως και αλλού, οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ είχαν σταθερά στο επίκεντρο της σκέψης και κυρίως της δράσης τους, των πρωτοβουλειών τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του επίπεδου ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας, τη βελτίωση όλων των υποδομών. Η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου για τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, πολιτισμού είναι ένα από αυτά. Η σημερινή κατάσταση βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τις ίδιες ανάγκες των εργαζομένων. Τμήματα του παραλιακού μετόπου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Επικρατεί η κατάτμησή του, η άναρχη χωροθέτηση χρήσεων γης και η μεταξύ του σύγκρουση βέβαια. Ο λαός είναι αποκλεισμένος από μεγάλα τμήματα και ο θερμαϊκός είναι οικολογικά υποβαθμισμένος. Αυτά δεν είναι κάποια φυσικά φαινόμενα. Είναι αποτέλεσμα αυτού του άναρχου καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, της εμπορευματοποίησης της γης, της ασυδοσίας του μεγάλου κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι κυβερνήσεις, οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές που επί της ουσίας στηρίζουν αυτό το δρόμο καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν είναι μέρος της λύσης, αλλά είναι μέρος του ίδιου του προβλήματος. Ειδικά όταν τα μεγαλόπνοα project τα οποία προωθούν δεν έχουν στο επίκεντρο τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, παρά τα παχιά λόγια, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο δεν δίνει ολοκληρωμένες απαντήσεις από τη σκοπιά των σύγχρονων δυνατοτήτων και των λαϊκών αναγκών. Το δήθεν ενιαίο και αδιάσπαστο παραλιακό μέτωπο που προπαγανδίζεται, ξέρετε ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα. Στηρίζεται μόνο στην ύπαρξη μιας διαδρομής ουσιαστικά πεζών ποδηλάτων, η οποία δεν είναι και σε όλο το μήκος της κοντά στην παραλία. Αυτό είναι και το φιλοσικής αυτού του εγχειρήματος. Η ζώνη παρέμβασης παρουσιάζει ασυνέχειες κατά μήκος της και που βεβαίως αφορούν και τη Μαρίνα Αρετσούς και το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, τη Μαρίνα της Πηλαίας, το τεχνολογικό πάρκο στην Περαία κλπ. Πρόκειται για περιοχές που για διάφορους λόγους επιταχύνθηκε ο σχεδιασμός για την παράδοσή τους σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους σε σχέση και με το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο ή που το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς επαρκεί για την προσέλκυση και ανάπτυξη επενδύσεων. Η ύπαρξη ξεχωριστών επιχειρηματικών σχεδίων αντικειμενικά υπονομεύει την ενιαία αντιμετώπιση του παραλιακού μετόπου και την πρόσβαση του λαού μας αυτό. Ο πραγματικός στόχος του συγκεκριμένου ειδικού πολεοδομικού σχεδίου είναι η διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για την κερδοφόρα διέξοδο κεφαλαίων μέσω επενδύσεων κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης. Επενδύσεις που σχετίζονται με τους στόχους να αναδειχθεί η πόλη σε τουριστικό, εμπορικό, επιχειρηματικό κέντρο με επιρροή, όπως λένε, στα Βαλκάνια και ευρύτερα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτήν εδώ την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει πραγματικά πιο αντιληπτός ο χαρακτήρας της ανάπτυξης που επικαλούνται όλα τα κόμματα. Εξελίξεις όπως αυτή της προσπάθειας περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς, όχι μόνο δεν είναι κεραυνός ενεθρία, αλλά είναι στην πράξη αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη που λέμε. Ένα τυπικό παράδειγμα εφαρμογής της πολιτικής διαδοχικά των κυβερνήσεων, των κατευθύνσεων του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, που στηρίζει όμως
και τα στηρίζουν όλα αυτά, όλο το φάσμα των αστικών δυνάμεων από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ΜΕΡΑ 25, τους οικολόγους, κάποιους άλλους. Εκεί δίνονται κατευθύνσεις για επενδύσεις σε χώρους που παραμένουν αναξιοποιητοί ή ρημάζουν συνειδητά τόσα χρόνια. Για να ξεπεραστούν οι όποιες λαϊκές αντιδράσεις, χρησιμοποιείται ένας φιλοπεριβαλλοντικός μανδύας με προδιαγραφές για ορισμένους μόνο χώρους πρασίνου που θα παίζουν το ρόλο του πράσινου προάβλιου ανάμεσα σε ξενοδοχεία μεγάλα, σε πολυτελείς κατοικίες, δίπλα σε περίκλειστες μαρίνες. Απέναντι μας έχουμε την πολιτική εμπορευματοποίησης των χρήσεων γης υπέρ του κεφαλαίου, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συνενούν τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από τις διάφορες αντιπολιτευτικές προεκλογικές κορώνες. Μάταια ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρύψει τη συνενοχή του, αναζητώντας πιο φιλολαϊκούς όρους, υποτίθεται, υλοποίησης αυτών των επενδύσεων. Άλλωστε, δικό του έργο είναι και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, το Προεδρικό Διάταγμα επίσης το 59 του 2018, που εξυγχρονίζει τις χρήσεις γης, υποτίθεται, αλλά προς όφελος του κεφαλαίου. Ως κυβέρνηση προχώρησε στην παραχώρηση φιλέτων γης σε τέτοιους επενδυτές. Χαρακτηριστικό, όπως ξέρετε, για όλη την Ελλάδα είναι το παράδειγμα κάτω του παραλιακού μετόπου στο Ελληνικό, κάτι που ανέφερε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στα Εθνικά Γυμναστήρια, με την πλήρη ιδιωτικοποίησή του πλέον. Γι' αυτό βλέπετε ο Λάτσης συνεχάρει και τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη μαζί. Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τις εξελίξεις στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, έτσι όπως τις βλέπει το ΚΚΕ, παίρνοντας υπόψη τις δικές σας απόψεις των φορέων της περιοχής. Είναι έγκλημα, θεωρούμε, αυτό που μεθοδεύτηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη σύμφωνη γνώμη επί της ουσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που αφορά το ξεπούλημα μέσω του ΤΑΙΠΕΔ της Μαρίνας Αρετσούς. Από κοντά η πλειοψηφία βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως μάθαμε, του Δήμου Καλαμαριάς, μη αμφισβητώντας τον μονόδρομο της αξιοποίησης από ιδιώτη επενδυτή, διεκδικεί να γίνει με όρους που θα μειώσουν και θα ενσωματώσουν τη λαϊκή αντίδραση στο ξεπούλημα μιας δημόσιας έκτασης φιλέτου. Είναι αυτοί που πολιτικά στήριξαν διαδοχικά κυβερνήσεις και μια αντιλαϊκή πολιτική η οποία έχει δεσμεύσει την ακίνητη περιουσία του δημοσίου για επιχειρηματική αξιοποίηση για έναν αιώνα. Το έγκλημα είναι γνωστό, όπως και η άρνηση ακόμα και να συζητηθούν ερωτήσεις του ΚΚΕ στη Βουλή, τόσο επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί κυβέρνησης τώρα της Νέας Δημοκρατίας, για την απόδοση χώρων που είναι δεσμευμένοι σε ΤΑΙΠΕΔ, στο ΕΤΑΔ, προς όφελος του λαού. Και όσο για τον απαράδεκτο εκβιασμό ότι αν δεν μπει ιδιώτης ή αν δεν λειτουργήσει με συγκεκριμένα κριτήρια καπιταλιστικής κερδοφορίας θα παραμείνει η απαράδεκτη σημερινή κατάσταση, καλούμε το λαό της περιοχής αυτό τον ισχυρισμό να τον πετάξει πραγματικά στα σκουπίδια. Φιλολαϊκή αξιοποίηση της περιοχής της Μαρίνας Αρετσούς σημαίνει αξιοποίηση υποδομών για αθλητισμό, αναψυχή, ψυχαγωγία, με ελεύθερη και δωρεάν χρήση για το λαό του Δήμου της Καλαμαριάς, αλλά και γενικότερα της Θεσσαλονίκης. Φίλες και φίλοι, το κόμμα μας είχε έγκαιρα προειδοποιήσει με εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, ανακοινώσεις ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη κτηριακών εγκαταστάσεων που δεν θα αφορούν αποκλειστικά τη διοίκηση της Μαρίνας. Συμπαρασύρονται εξελίξεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις
όσον αφορά την Πλάζα Ρετσούς, η οποία παραμένει εγκατελειμμένη και αναξιοποιητή εδώ και δεκαετίες, ενώ το χρυσιδάνιο προς το Δήμο έχει λήξει νομίζω από το 2013. Υπάρχει βέβαια χρόνος αρκετός έτσι ώστε να λύσουν το ζήτημα αν ήθελαν οι κυβερνητικοί αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες. Πάρα πολύ χρόνος υπήρχε γι' αυτό, αλλά και οι διοικήσεις του Δήμου για να διεκδικήσουν δραστήρια, να επικοινωνήσουν το ζήτημα. Κάνουμε μια πρόβλεψη βασισμένη και στην εμπειρία. Πώς αλλιώς θα διασφαλιστεί η λεγόμενη οικονομική βιωσιμότητα με ίδιους πόρους του Δήμου χωρίς να περιλαμβάνει άμεση ή έμεση οικονομική επιβάρυνση των δημοτών, των επισκεπτών και με δεδομένη την υποχρηματοδότηση. Πώς θα καλυφθεί το αντίτιμο που ζητάει η ΕΤΑΔ αν όχι με τα δικά σας χρήματα μέσω και της γενικής και της τοπικής φορολογίας. Βεβαίως, αυτά τα αναφέρω για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα και να είμαστε και ολόπλευρα ενημερωμένοι. Δεν ζητήθηκε αντίτιμο για την παραχώρηση μιας τεράστιας έκτασης λίγα χιλιόμετρα παρακάτω στην Περαία σε ιδιωτικό φορέα που θα αναπτύξει τεχνολογικό πάρκο, ενώ δεν φαίνεται προς το παρόν να αποκλείεται και η δυνατότητα να καταθέσει πρόταση και μια άλλη μεγάλη επιχείρηση για την εκμετάλλευση αυτού του χώρου. Αντίστοιχη συζήτηση γίνεται όμως και για το κυβερνείο ή αλλιώς Παλατάκι, που μας το θύμισε και ο προηγούμενος ομιλητής, μιας και το 1963, όπως ξέρετε, όπως ξέρουμε όλοι, είχε δοθεί στην ελληνική βασιλική οικογένεια τότε σαν βασιλική κατοικία. Οι παλιοί καλαμαριώτες μου λέγανε ότι ακόμα θυμούνται τους στίχους που σιγοτραγουδούσαν το 1950, εκείνη τη δεκαετία. Τι το θέλουμε το Γλίξμπουργκ, τον προδότη βασιλιά που μας έφερε στη χώρα τη φασιστική σκλαβιά. Πρόκειται για περιοχή Φιλέτο που ανήκει στην ΕΤΑΔ και προορίζεται μετά από χρόνια εγκατάλειψης είτε για παραχώρηση σε ιδιώτη είτε σε κάποιο άλλο σχήμα, ακόμα και με συμμετοχή του Δήμου, με τα ίδια όμως κριτήρια και κανόνες της καπιταλιστικής ιδιωτικής οικονομίας που σημαίνουν ανταποδοτικότητα για τις χρήσεις, νέες επιβαρύνσεις δηλαδή, για το λαό. Και μιας και αναφερόμαστε στην Πλάζα Ρετσούς, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε ότι σε αυτόν τον τόπο πριν 100 χρόνια ερχόταν οι καραβιές των προσφύγων. Ένας τόπος που ποτίστηκε από τον ιδρώτα και το αίμα τους, το αίμα των 250.000 ποντίων και πάνω από 25.000 μικρασιατών, αλλά και των δεκάδων χιλιάδων άλλων καπαδόκων και άλλων προσφύγων που φιλοξενήθηκαν στο λιμοκαθαρτήριο ή απολιμαντήριο της Καλαμαριάς σε συνθήκες πραγματικά τραγικές. 22.000 από αυτούς που γλίτωσαν από τον πόλεμο και τις κακουχίες της προσφυγιάς άφησαν τη ζωή τους στις ιδιαίτερα απάνθρωπες και σκληρές συνθήκες του γκέτο του Καραμπουρνού. Δεν δικαιολογείται να μην έχει αναδειχθεί, σωστά επισημάνθηκε και εδώ σήμερα από άλλους ομιλητές, να μην έχει αναδειχθεί ακόμα ως ιστορικός τόπος μνήμης. Με τη δική μας πρόταση μπορεί να εξασφαλιστεί και να αναδειχθεί πραγματικά η ιστορικότητα του χώρου, χωρίς εκπτώσεις και παραχωρήσεις σε όφελος των καπιταλιστών επενδυτών. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από χρόνια αγώνων του λαού της περιοχής, στους οποίους είχαμε μεγάλη συμβολή ως ΚΚΕ και ΚΝΕ, το 2018 πέρασε στο Δήμο ένα τμήμα από το πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Και σε αυτή όμως την περίπτωση αποδεικνύεται ότι δεν πρέπει να έχουμε καμιά εμπιστοσύνη είτε σε σημερινούς είτε σε προηγούμενους διαχειριστές της κυβερνητικής εξουσίας. 35 χρόνια μετά από το χαρακτηρισμό του ως χώρο πρασίνου στο ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης παραμένει επί της ουσίας η ίδια απαράδεκτη κατάσταση. Με το λαό της ευρύτερης περιοχής
να στερείτε τη δυνατότητα για ένα μοναδικό χώρο ανάσας. Δεν εφησυχάζουμε, προβληματιζόμαστε και καλούμε σε επαγρύπνηση βασικά για τα εξής. Το πρώην στρατόπεδο δεν παραχωρήθηκε ολόκληρο, αλλά παραμένουν χώροι και εκτάσεις που δεν έχουν απαλλατριωθεί. Δεν υπάρχει καμιά διασφάλιση ότι οι χώροι θα δοθούν χωρίς αντίτιμο για χρήση στο λαό, ότι δεν θα οικοπεδοποιηθεί τμήμα του ενιαίου αυτού χώρου. Δεν έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση έτσι ώστε να διαμορφωθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα και όχι βέβαια στη Δευτέρα παρουσία. Συνολικά δεν έχουν διασφαλιστεί οι όροι για την αξιοποίησή του προς όφελος του λαού. Και αν κάποιος πει ότι κινδυνολογούμε, το παράδειγμα από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στα δυτικά της Θεσσαλονίκης και πώς εξελίσσονται εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ διδακτικό. Ευθύνες για αυτή την κατάσταση έχουν βέβαια όλοι. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι διοικήσεις του Δήμου. Αλλά και προηγούμενες κυβερνήσεις όπως η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να εμφανιστεί και ως ο μεγάλος ευεργέτης της περιοχής. Έλεος πια. Ματζουράνα στο κατόι, γάιδαρο στα κεραμίδια, που λέει και ο λαός μας. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ και τώρα να αποδοθεί το σύνολό του στο Δήμο Καλαμαριάς. Να γίνει πάρκο, χώρος πράσινου με παράλληλη αξιοποίηση όλων των διατηρητέων κτηρίων με δυνατότητα υποδοχής αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του, χωρίς να χρειαστεί να χτιστεί τίποτα επιπλέον και βέβαια χωρίς καμιά εμπορευματική λειτουργία. Να φύγουν άμεσα και οι εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ. Βέβαια, για όλα αυτά δεν φτάνει μόνο η οργανωμένη, η μαχητική διεκδίκηση για να ακυρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έργων και υποδομών, οι πολιτικές επιλογές άλλων κομμάτων και διοικήσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τελικά χρειάζεται αμφισβήτηση του ίδιου αυτού του καπιταλιστικού δρόμου, που ιεραρχεί υποδομές με γνώμονα κυρίως την άμεση ή έμεση στήριξη επιχειρηματικών ομίλων και αφήνει μονίμως ανικανοποιητές τις μεγάλες ανάγκες που έχει ο εργαζόμενος λαός. Όσο ακολουθείται αυτός λοιπόν ο αδιέξοδος δρόμος, όχι το 2030, όπως προπαγανδιστικά λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και διάφοροι εδώ τοπικοί παράγοντες, αλλά ούτε το 2300 δεν θα ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες του λαού της Θεσσαλονίκης. Και αυτό γιατί μπαίνει εμπόδιο αυτό το κέρδος των λίγων, που ονομάζεται, είναι το καπιταλιστικό κέρδος, που υπαγορεύει συγκεκριμένα και πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα και πώς θα ιεραρχηθούν τα διάφορα έργα και πότε βέβαια θα τελειώσουν αυτά. Και όσα πραγματοποιούνται, τα χρυσοπληρώνουν πάλι οι εργαζόμενοι, τόσο κατά την περίοδο της κατασκευής τους, αλλά και κατά την περίοδο μετά της λειτουργίας τους. Γι' αυτό και στα ζητήματα υποδομών είναι μάταιη η αναζήτηση κυβερνητικών σωτήρων οι οποίοι συμφωνούν σε όλα τα στρατηγικά ζητήματα και το πολύ πολύ διαφωνούν στη μοιρασιά και σε δευτερεύοντα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι άσφαιρη η κριτική άλλων κομμάτων που είναι εξίσου συνυπεύθυνα γιατί και γι' αυτό εμείς λέμε ότι ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία και για όλα τα παραπάνω δεν αξίζει καμιάς εμπιστοσύνης. Ως κυβέρνηση όχι μόνο διαιώνησε τα προβλήματα που βρήκε όπως την απουσία αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής θωράκισης της πόλης, την καθυστέρηση του μετρό, την κατάσταση στον ΟΑΣΤ, διάφορα άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά με το δικό του μείγμα διαχείρισης, το κυβερνητικό, προσέθεσε και καινούργια, πιστός στη στρατηγική πάλι του κεφαλαίου,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παζλ των σχεδίων, φίλες και φίλοι, αξιοποίησης των περιοχών οικοπαίδων φυλέτων προς όφελος του κεφαλαίου συμπληρώνονται όντως με το πρώην νοσοκομείο Παναγία που αναφέρθηκε και αναλυτικά εδώ από ομιλητές. Μια κρίσιμη υποδομή που έκλεισαν, τη διατήρησαν κλειστή και αρνήθηκαν να την αξιοποιήσουν εν μέσω πανδημίας διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις. Και έρχονται στο φως δήθεν καινοτόμες προτάσεις για μετατροπή του, λέει, σε πεντάστερο ξενοδοχείο, η οποία αφενός στερεί και τη δυνατότητα για άμεση αξιοποίησή του για τη στήριξη της υγείας του λαού μας, των παιδιών του, και από την άλλη ενταφιάζει οποιαδήποτε προοπτική για αξιοποίηση αυτού του χώρου και προς όφελος των κοινωνικών συνολικά αναγκών. Την ίδια στιγμή το νοσοκομείο Αγίου Παύλου έχει σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και μιλάμε για ένα νοσοκομείο στην άκρη της πόλης, ανατολικά, που το καλοκαίρι δέχεται πολύ περισσότερο κόσμο, λόγω βεβαίως και της Χαλκιδικής. Και όλα αυτά, ενώ έχουν κλείσει τοπικά πολυιατρία στην Καραμαριά και επιβαρύνθηκε από το κλείσιμο και του Παναγία. Το ΚΚΕ έχει θέσεις για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την ενίσχυση όλου του δημόσιου συστήματος υγείας, κυρίως με νέες προσλήψεις μαζικά γιατρών, ώστε να καλυφθούν στοιχειωδώς οι ανάγκες, ειδικά σήμερα με τις εξελίξεις και την κατάσταση που υπάρχει στο φάρμακο, τις τεράστιες ελλείψεις σε παιδιατρικές κλίνες κλπ. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, δεν αποτελεί δευτερεύον ούτε τεχνικό ζήτημα το θέμα των υποδομών των σχολείων, τέτοιων που θα μπορούν να ικανοποιούν διευρυμένα τις σύνθετες πραγματικά ανάγκες των νέων. Οι ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων που καταδικάζουν τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε ανεπαρκή σχολεία με ακατάλληλες αίθουσες, μακριά από σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, αποκαλύπτονται και στην Καλαμαριά μετά από τα προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τις εγγραφές των αποφύτων των γυμνασίων στα Λύκεια. Η υποχρηματοδότηση, η συρρήκνωση πόρων οικονομικών και προσωπικού είναι η αιτία των προβλημάτων και μπροστά σε αυτόν τον στόχο θυσιάζεται η ηρεμία της σχολικής κοινότητας και η ποιότητα της μόρφωσης που παρέχεται στα σχολεία. Χρονίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο τομέας χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας με εξειδικευμένη διεπιστημονική παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο, άλλα Υπουργεία, από το ίδιο το κράτος συνολικά, τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και άλλες κυβερνήσεις πριν δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, στο όνομα πάντα βέβαια του κόστους ωφέλους. Χαρακτηριστικά είναι τα κτηριακά προβλήματα που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν ειδικά σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Παλιά και ακατάλληλα κτίρια, συστεγαζόμενα με άλλες δομές ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Στη δική μας αντίληψη, το κράτος πρέπει να παίρνει όλα τα μέτρα ώστε η αναγκαία παραμονή να γίνεται σε σύγχρονους χώρους, σε σύγχρονες υποδομές για όλες τις δραστηριότητες, που βέβαια δεν μπορεί να είναι η αίθουσα διδασκαλίας για όλες τις λειτουργίες. Σε αυτή την κατεύθυνση παίρνονται άμεσα μέτρα, όλα τα αναγκαία μέτρα στην αντίληψή μας για τη διαμόρφωση ανάλογων σχολικών μονάδων. Σε μια άλλη λογική, αυτή είναι η πρότασή μας, με εργαστήρια, χώρους άθλησης, χώρους θεάτρου για παράδειγμα, μουσικής, αλλά και υποδομές σίτησης στα σχολιά μας. Επήγει το αίτημα που στηρίζει το ΚΚΕ ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία ανέγερσης νέου σχολικού κτηρίου στο ήδη χαρακτηρισμένο γι' αυτό το σκοπό οικόπεδο απέναντι από το στρατόπεδο Νταλίπη. Και στο ερώτημα που μπορεί κάποιος να θέσει, καλά, είναι δυνατόν στη σημερινή Ελλάδα
να μιλάτε για σύγχρονες υποδομές, δημόσιες, δωρεάν για όλα τα παιδιά, όταν δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ για φωτοτυπικό χαρτί έστω στα σχολεία? Η απάντηση εκ μέρους μας είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ερώτημα. Σύγχρονα σχολεία, με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, με χώρους άθλησης και πολιτισμού, υπάρχουν και τώρα, αλλά τα χαίρονται πάρα πολύ λίγοι. Είναι προνόμιο αυτών που τα έχουν. Κάντε μια βόλτα πέριξ της Καλαμαριάς ή της Πηλαίας και δείτε κάτι υπερσύγχρονα ιδιωτικά σχολεία με γήπεδα, με πισίνες, με χώρους δημιουργίας, με εργαστήρια και άλλα. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι υδρότας των εργαζομένων που τον καρπώνεται ο καπιταλιστής και που επενδύει και στην εκπαίδευση για να βγάλει κέρδη. Μόνο αν πάψει αυτό το κέρδος να είναι σκοπός της παραγωγής και της οικονομίας, μόνο τότε στην πραγματικότητα και σχολεία σύγχρονα θα φτιαχτούν και όλα τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι είναι και ανάγκη και δυνατότητα. Ο πλούτος που παράγει η ανθρωπότητα έχει κάνει ήδη πραγματικότητα ένα τέτοιο σχολείο, αλλά για λίγους. Το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό και ποιος κερδίζει από αυτό είναι ζήτημα πολιτικής εξουσίας. Ζήτημα στην πραγματικότητα αλλαγής τάξης στην εξουσία. Κοινωνικοποίησης του πλούτου που παράγεται και υπαγωγής του σε ένα κεντρικό, πανεθνικό, επιστημονικό σχεδιασμό προς όφελος όλης της κοινωνίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σύγχρονη πόλη σημαίνει και σύγχρονες υποδομές αθλητισμού. Όταν σταματούν να γράφουν οι κάμερες και σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, έρχονται στην επιφάνεια ξανά και ξανά τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού. Η υποχρηματοδότηση, η κρατική ανεπάρκεια που κρατά τις υποδομές σε απαράδεκτα επίπεδα, η έλλειψη έμπειρου εξειδικευμένου προσωπικού λόγω έλλειψης χρημάτων. Τα χρήματα όμως υπάρχουν. Τα χρήματα πρέπει να βρεθούν, γιατί ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να μπει στις προτεραιότητες μαζί με όλα τα άλλα κορυφαία ζητήματα, όπως είναι και η υγεία πάνω απ' όλα και η παιδεία και ο πολιτισμός του λαού μας. Ο αθλητισμός αφορά την νεολαία, την υγεία, το μέλλον της πατρίδας μας. Το ΚΚΕ 365 μέρες το χρόνο βρίσκεται σε αυτή τη γραμμή της πάλης, σε συνεννόηση με τις ομοσπονδίες, με όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, τα σωματεία τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε, να πιέσουμε και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτής τους μαζικούς λαϊκούς αγώνες, ώστε να υπάρχει πραγματικά αθλητισμός για να μπορούμε να έχουμε και υψηλό επίπεδο στον πρωταθλητισμό. Γιατί χωρίς αθλητές που να ξεκινάνε από το σχολείο, από τη γειτονιά, από το πρωτοβάθμιο σωματείο, το σύλλογο, και να διαρθρώνονται πανεθνικά, πανελλαδικά, σε ένα σχέδιο και πρόγραμμα πραγματικής αθλητικής αναγέννησης και προόδου, δεν θα μπορέσει να υπάρξει και μέλλον. Είναι γεγονός ότι και στο Δήμο Καλαμαριάς οι δημοτικές αθλητικές υποδομές δεν επαρκούν και οι περισσότερες χρειάζονται συντήρηση, χρειάζονται και αναβάθμιση. Το παράδειγμα του Δημοτικού Γηπέδου Αριστοτέλη είναι χαρακτηριστικό, όπως κάθε μέρα εκεί, αφού αθλούνται εκεί πάνω από 500 παιδιά νομίζω, κάνοντας προπόνηση 7 αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία της Καλαμαριάς. Υπάρχουν χαρακτηρισμένες περιοχές ως χώροι αθλητισμού, πράσινου, αλλά έχουν άλλα σχέδια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκεται πλέον στο Δημοτικό Πάρκο Σοφούλη, Ακτίντοβιλ, στο Δήμο της Καλαμαριάς, έκτασης 10 στρεμμάτων που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα και είναι ένα βήμα πριν από την ανοικοδόμηση. Όλα αυτά τα χρόνια, και ενώ διαδέχονταν η μια διοίκηση την άλλη στο Δήμο Καλαμαριάς και ενώ υπήρχε η πολεοδομική δέσμευση
του προαναφερόμενου ακινήτου της ΕΤΕΑΕ, καμιά διοίκηση του Δήμου δεν προχώρησε την αναγκαία διαδικασία απαλωτρίωσής του. Φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζουν διαδοχικά κυβερνήσεις φαίνονται παντού και αναφέραμε ήδη πολλά παραδείγματα. Φαίνονται στους χώρους δουλειάς, όπου οι εργάτες κυνηγούν το μεροκάματο, όπως το εργοστάσιο της Μαλαματίνας που μας μίλησε πριν και ο συνδικαλιστής και που ως κόμμα βέβαια έχουμε ξεκάθαρη θέση και καλούμε να ακυρωθούν εδώ και τώρα όλες οι απολύσεις. Ή αυτά που ανέφερε ο εργαζόμενος στο Δήμο Καλαμαριάς για τα προβλήματα, τις ελλείψεις στις εργασιακές σχέσεις, την επικινδυνότητα της εργασίας τους χωρίς μέτρα προστασίας. Οι αγώνες για το δικαίωμα στην εργασία, για αυξήσεις στους μισθούς και δουλειά με δικαιώματα δεν θα καμφθούν από την καταστολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της εργοδοσίας. Φαίνονται επίσης στην κατάσταση που βιώνουν οι μικροί επαγγελματίες, παλεύοντας με τα χρέη τους. Φαίνονται στις οικογένειες που τις εκβιάζουν με πληστηριασμό της κατοικίας. Φαίνονται στα υποβαθμισμένα σχολεία, στις ελλείψεις, στις μονάδες υγείας, τα προβλήματα στα νοσοκομεία, όπως είπαμε και εδώ στην Καλαμαριά. Όλα αυτά τα εξηγούμε τόσο αναλυτικά, γιατί πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο για τη στάση μας απέναντι στους αγώνες, στο λαϊκό κίνημα, κριτήριο και για τις πολιτικές μας επιλογές. Είναι γιατί τώρα πρέπει να πούμε φτάνει πια ως εδώ. Θέλουμε να ζούμε ανθρώπινα εμείς και τα παιδιά μας. Και αυτό το φτάνει ως εδώ το λέει στην πραγματικότητα μόνο το ΚΚΕ που μπαίνει πραγματικά μπροστά με όλες του τις δυνάμεις. Τις λίγες δυνάμεις, αλλά με όλες. Χωρίς να λογαριάζει κόπους και θυσίες. Για να πολλαπλασιαστούν εστίες αντίστασης. Για να σημάνει ένα νέο ξεκίνημα. Για να δυναμώσει η αισιοδοξία, αλλά και η προοπτική ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους και όλες για συμμετοχή στο κίνημα, στην οργάνωση, στη δράση που θα βάζει εμπόδια, θα διεκδικεί και θα κερδίζει ακόμα και ορισμένες ανάσες ανακούφισης. Γιατί δεν θα σκοντάφτει στην παγίδα μιας δήθεν πολιτικής εναλλαγής απλά, για να μην ξαναπέσει δηλαδή ο λαός μας στην παγίδα και φάει το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό ή όπως λένε οι πόντιοι, στόματα πασέα, φάει αχαράτσοτα. Παχιά λόγια, αλλά το φαγητό νόστιμο, περίπου έτσι δεν είναι. Αλλά θα κοιτάει μπροστά και θα βάζει στόχο την πραγματική αλλαγή που χρειάζεται ο λαός μας, που χρειάζεται ο τόπος, δηλαδή την αλλαγή τελικά τάξης στην εξουσία. Και αυτό το φτάνει ως εδώ. Εμείς το είπαμε σε όλη την αντιλαϊκή πορεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και συνεχίζουμε να το λέμε. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά το ΠΑΣΟΚ ψήφιζαν ή ανέχονταν αντιλαϊκές, αντεργατικές επιλογές της και συνεχίζουν και το κάνουν, μην τυχόν και τους τραβήξουν το αυτάκι οι μεγαλοεπιχειρηματίες αλλά και οι ιμπεριαλιστές έξωθεν σύμμαχοί τους. Και δεν τα λέμε αυτά μόνο μέσα στη Βουλή. Τα είπαμε, τα λέμε και μέσα στους Δήμους και στην Περιφέρεια, τα λέμε μέσα στα σωματεία, μέσα σε όλους τους μαζικούς φορείς, τα λέμε στους δρόμους του αγώνα. Γιατί παντού οι δυνάμεις του ΚΚΕ δρούν, παρεμβαίνουν, αγωνίζονται με το ίδιο κριτήριο. Αυτό της υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων παντού, σε όλα τα μέτωπα, σε όλες τις μάχες. Ουσιαστική λύση προς το συμφέρον του λαού δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σύγκρουση με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με το κράτος τους, όσο η γη και η χρήση της παραμένουν εμπορεύματα. Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες για να γίνει πραγματικότητα ένας χωροταξικός σχεδιασμός στη βάση επιστημονικής διάγνωσης των νέων αναγκών με κριτήριο μόνο τη λαϊκή ευημερία. Μπορεί να διασφαλιστεί κατοικία για όλους,
σύγχρονων προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των πόλεων και των γειτονιών μας, με υποδομές γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς, προστασίας από πλημμύρες, από πυρκαγιές, από σεισμούς. Να διασφαλιστούν και αναπτυχθούν οι απαραίτητοι πνεύμονες πρασίνου σε συνδυασμό με ζώνες λαϊκού αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Να πετύχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των κλάδων και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για την περιοχή της Καλαμαριάς μπορούν η Μαρίνα και η Πλάζα Ρετσούς, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, να αποτελούν ελεύθερο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής και όχι πεδίο ανταγωνισμού της κερδοφορίας διαφόρων επενδυτών. Προϋπόθεση όμως είναι να μην αποτελεί κριτήριο της ανάπτυξης της οικονομίας η κερδοφορία του κεφαλαίου, δηλαδή των λίγων, αλλά να είναι κριτήριο οι ανάγκες των πολλών, του λαού. Μόνο στο στέρεο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας της γης και των μέσων παραγωγής μπορεί να σχεδιαστούν πραγματικά κεντρικά, επιστημονικά, η χρήση γης με γνώμονα το συμφέρον του λαού. Γιατί μόνο το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα του ΚΚΕ, οι κρίσιμες υποδομές που υπάρχουν στην Καλαμαριά μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού της με έναν άλλο εντελώς διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Με τη μετατροπή της γης, των λιμανιών, των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής σε λαϊκή περιουσία, με κεντρικό σχεδιασμό επιμένουμε σε αυτό της οικονομίας και όχι άναρχα με βάση το τι θέλει το κέρδος κάθε επενδυτή ιδιώτη και στο επίκεντρο βέβαια να έχει την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών του λαού. Σε ένα τέτοιο δρόμο ανάπτυξης μπορούν να εκπληρωθούν οι στόχοι που έχει ανάγκη ο λαός μας, όπως η ανάπτυξη, η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας, όλων των περιοχών της χώρας, η φιλολαϊκή αξιοποίηση της γεωστρατηγικής σημαντικής θέσης που έχει η χώρα μας με αμοιβαία επωφελή συμφωνίες με άλλες χώρες, με ταυτόχρονη αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου του συνόλου των εργαζομένων και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούν να εξασφαλιστούν επαρκείς, ασφαλείς, κατάλληλες λαϊκές κατοικίες, επαρκείς υποδομές κοινής ωφελίας, όπως επίσης είναι η αντιπλημμυρική αντιπυρική προστασία, η αντισεισμική θωράκιση που εμείς επιμένουμε σε αυτό, υποδομές διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις συνθήκες μπορούν τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι ελεύθεροι χώροι να καλύπτουν πραγματικά το σύνολο των αναγκών του λαού. Σε αυτό το δρόμο μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία του λαού οι γρήγορες, ασφαλείς, φθηνές μεταφορές, να υπάρξει πραγματική πρόσβαση στη θάλασσα και στα βουνά βεβαίως της πατρίδας μας για ανάπαυση, ασφαλή κτίρια και υποδομές σε εργασιακούς χώρους. Αυτό είναι ή ορισμένα από αυτά, γιατί δεν είναι όλα μόνο αυτά, τα ζητήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα αλλαγών του ΚΚΕ, που πιστεύουμε ότι εκφράζει πραγματικά τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και αυτό προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Το αποδεικνύουμε άλλωστε ως κόμμα κάθε μέρα με τη δράση όλων των μελών μας ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια για ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την ανακούφιση της πλειοψηφίας του λαού μας. Μπορούμε, πιστεύω, να τα καταφέρουμε. Προχωράμε δυνατά, μπροστά. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους. Γιατί το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό που δεν έχει έρθει ακόμα θα έρθει. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αρκεί ο καθένας και η καθεμιά να βάλουμε το μικρό μας λιθαράκι. Γεια σας.